Την εβδομάδα που μας πέρασε την Παρασκευή, πήγα στην Αθήνα, επισκέφθηκα το ΤΑΙΠΕΔ, ανάμεσα στα υπόλοιπα, για τα ζητήματα που αφορούν τη Μαρίνα και το λιμάνι γενικότερα της πόλης της Χίου. Όπως θυμάστε, στο Δημοτικό Συμβούλιο της προηγούμενης Τετάρτης, είχαμε την γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για το πρώτο στάδιο του Master Plan του λιμανιού. Και με αφορμή αυτό και την γνωμοδότηση, η οποία δόθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο, επισκέφθηκα λοιπόν τον πρόεδρο και στελέχη του ΤΑΙΠΕΔ, προκειμένου να τους μεταφέρω αυτό το οποίο ζήτησε το Δημοτικό Συμβούλιο της Χίου. Αυτό το οποίο ζήτησε είναι να η μαρίνα, η οποία θα δημιουργηθεί μέσα στο λιμάνι, έτσι όπως προβλέπεται και από το Master Plan, αλλά και από τη δέσμευση που έχει γίνει από το 2013 μέσα στο λιμάνι, να μην έχει αυστηρά όρια τέτοια τα οποία να καταλαμβάνουν τα πεζοδρόμια του λιμανιού όπως έχουν καταληφθεί ήδη από το ΦΕΚ το οποίο έχει βγει το 2013, αλλά να τα αφήνει ελεύθερα, και το δεύτερο να μπορέσει να διασφαλίζει μια βιωσιμότητα της μαρίνας αυτής, τέτοια ώστε να μπορεί να σταθεί και να αποδώσει στην πόλη της Χίου όλα αυτά τα ωφέλη τα οποία περιμένει κανείς από ένα τέτοιο χώρο για τουριστικά σκάφη. Επαναλάβαμε με το ΤΑΙΠΕΔ, ο πρόεδρος και τα στελέχη δεν διαφωνούν με αυτή τη λογική, έχουν ζητήσει να προχωρήσει το Master Plan σε προσχέδια και στη συνέχεια να δούμε μαζί με το ΤΑΙΠΕΔ σε αυτό το κομμάτι με ποιον τρόπο θα ενταχθεί και θα μπουν τα στοιχεία εκείνα τα οποία κρίνουν από τις δικές τους τεχνικο-οικονομικές μελέτες ότι χρειάζονται μέσα στη μαρίνα, και θα παραμείνω σε μια τέτοια συνεργασία ώστε να διασφαλίζουμε δύο πράγματα. Το πρώτο πράγμα που μας ενδιαφέρει είναι η λειτουργία του συνόλου του λιμανιού, δηλαδή ακτοπλοείας, κρουαζιέρας, των πλοίων από την Τουρκία, των τουριστικών σκαφών που έρχονται, του υδροπλάνου, το οποίο σε κάποια στιγμή θα έρθει και εδώ πέρα, καθώς και των πλοίων των πολεμικών και του λιμενικού τα οποία βρίσκονται μέσα στο λιμάνι μας, μαζί με την αστική λειτουργία την οποία έχει το λιμάνι, μιας και είναι ένας πολύ βασικός παράγοντας της κυκλοφορίας και της ζωής, αν θέλετε, του συνόλου της πόλης της Χίου. Το δεύτερο πράγμα το οποίο θέλουμε να διασφαλίζει η παρουσία, τέλος πάντων η συνεργασία αυτή από το Master Plan και το ΤΑΙΠΕΔ, είναι ότι όλο αυτό το σύστημα των διαφορετικών χρήσεων θα δουλεύει βιώσιμα για όλες, χωρίς μία χρήση να είναι εις βάρος της άλλης και χωρίς αγκυλώσεις οι οποίες μπορεί για διάφορους γραφειοκρατικούς λόγους να έχουν μπει. Όπως παραδείγματος χάρη η κατάληψη των πεζοδρομίων του λιμανιού από το ΤΑΙΠΕΔ ως χώρο μαρίνας. Σε αυτό το πράγμα είμαστε απόλυτοι και δεν μπορούμε να δεχθούμε τον χώρο αυτόν, ο οποίος είναι για περίπατο όλων των χιωτών, να δεσμεύεται για επιδίδεται λάθος χρήση.